Τσιλικάτης, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ Μιλάμδα. Κύριε Τσιλικάτη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε βέβαια μαζί με τον κύριο Τσιλικάτη για το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την τραγωδία έξω από την Πύλο, από την τραγωδία με το θάνατο εκατοντάδων, με τον πνιγμό εκατοντάδων μεταναστών. Πώς το είδατε εσείς αυτό, κύριε Τσιλικάτη? Να πω σαφώς και κατηγορηματικός. Εμείς βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα. Με τι έχει να κάνει αυτό το έγκλημα? Να πω καταρχήν ότι κάθε χρόνο στη Μεσόγειο, με δικά του στοιχεία, ενώ των υπεριαλιστών και των οργανώσεών τους, πνίγονται πάνω από 3 με 4 χιλιάδες κόσμους. Αυτό λίγο τους ξάφνιασε, επειδή είναι με μία, ρε παιδί μου, 400 με 500 άτομα πνιγμένα. Και εκεί έχουν και τις δυσκολίες τους. Γι' αυτό τριήμερο εθνικό πένθος, γι' αυτό και όλη η πολιτική και πολιτική ηγεσία κάνουν το πέρασμά τους από την Καλαμάτα, όπως πριν λίγους μήνες κάναν το πέρασμά τους από τη Λάρισα στα Τέμπη. Να πω κάτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Υπάρχουν ευθύνες σε δύο επίπεδα, λοιπόν. Ένα είναι γιατί γίνονται αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, γιατί υπάρχουν. Γιατί έρχεται κόσμος από τη Λιβύη, από τη Μέση Ανατολή, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ. Ας θυμηθούμε ότι πριν λίγα χρόνια Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές διέλυσαν τη Λιβύη. Ξεκίνησαν πόλεμο και ερήμωσαν το Ιράκ, το Αφγανιστάν, πόλεμο στη Συρία. Όταν λοιπόν σου βομβαρδίζουν το σπίτι, εκεί παίρνεις την οικογένειά σου και φεύγεις. Ή χρόνια ολόκληρα οι αποικιοκράτες παλιότερα, οι υπεριαλιστές τώρα, με την νεοαποικιακή τους πολιτική, έχουν ερημώσει οικονομικά, έχουν καταλυστεύσει όλες αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν τι περιμένουν πέρα από τα μεταναστευτικά ρεύματα? Λένε ότι η Δύση, οι ανεπτυγμένες χώρες, να βοηθήσουν την Αφρική και τις κατεστερμένες χώρες. Ας μην το κάνουν. Ας κάνουν κάτι άλλο, θα έλεγε κανένας, που δεν θα το κάνουν. Ας φύγουν από αυτές τις χώρες και ας αφήσουν εκεί τους λαούς να είναι αφέντες στον τόπο τους. Υπάρχουν ευθύνες και σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Αυτό το καράβι το παρακολουθούσανε 2-3 μέρες και βλέπαν ότι έχει γύρω στα 700 με 750 άτομα μέσα και είναι έτοιμο να βουλιάξει, επειδή ήταν ακυβέρνητο. Γιατί περιμέναν τόσες μέρες? Περιμέναν απλά για να βουλιάξει. Άρα λοιπόν... Γιατί, για να στείλουν ένα μήνυμα έτσι ή να τιμωρήσουν τι? Γιατί, για ποιο λόγο, κύριε Τσιλικάτη? Γιατί δεν θέλουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι για αυτούς δεύτερης κατηγορίας στα πόδια τους. Τους θέλουν για άλλες δουλειές. Τους θέλουν να τους εκμεταλλεύονται εκεί που είναι. Κάποτε τους θέλουν και για δούλους. Και τους παίρνουν από την Αφρική και τους πηγαίνουν στην Αμερική. Έτσι. Δεν θέλουν να χαλάσουν τη σειρά που οικοδομήσαν στις χώρες τους μέσα από όλο αυτό το πλέγμα ληστείων και πολέμων. Να μην φέρουν το πρόβλημα στην πόρτα τους, δηλαδή. Το πρόβλημα που ήδη δημιουργούν. Και κάτι ακόμα για να τελειώνω με αυτό. Λέω, Μητσοτάκης, τριήμερο εθνικό πένθος. Η κυβέρνηση που αυτός διόρισε, τέλος πάντων. Και όλα τα κόμματα πήγαν εκεί και στεναχωρήθηκαν. Θυμάμαι στα Τέμπη φόρεσαν μαύρα. Λοιπόν, είναι συνένοχοι. Απλά δεν τους πιστεύουν. Και ο λόγος είναι ο εξής. Ο Μητσοτάκης και όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Φτιάχνει συμφωνίες υποταγής στους Αμερικάνους, φτιάχνει στρατιωτικές συμφωνίες με την Γαλλία που λέει ότι θα μας βοηθήσετε αν πάμε κάτω στις χώρες του Μαγκρέπ για να διευθετήσουμε κατά το σφαίρο μας τα πράγματα σε αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν είναι συνένοχοι. Είναι συνένοχοι και στα δύο επίπεδα. Γιατί όχι μόνο δεν καταδικάζουν την πολιτική των υπεριαλιστών
Αυτό έλειπε. Υποταγμένοι σε αυτούς είναι. Αλλά συμμετέχουν και σε οποιαδήποτε εκστρατεία τους ενάντια στους λαούς της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αμερικής κλπ. 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 Και από την άλλη μεριά, όπως είπα, ας πούμε, τους άφησαν. Λένε ότι γι' αυτό δεν έγινε το debate, γιατί θα φαινότανε. Γιατί δεν κάνατε κάτι τρεις μέρες, ρε κερατάδες, συγγνώμη για αυτό το που λέω. Αλλά μερικές φορές έρχονται ως εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι λέξεις. Και δεν μπορούν παρά να βγουν. Αυτά έχω να πω για την ώρα για αυτό το πράγμα. Λίγο πριν τις εκλογές, τώρα τι λέτε εσείς, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα μετά και το αποτέλεσμα των εκλογών στις 21 Μαΐου, τι λέει το Κουκουέ Μιλάμδα 10 μέρες πριν τις νέες εκλογές, τις δεύτερες εκλογές, τι λέτε στον κόσμο? Λοιπόν, καταρχήν ένα ποτηράκι νερό, αν είναι δυνατόν. Ναι. Φέρτε ένα ποτήρι νερό στον κύριο Τσιλικάτη. Λοιπόν, τι λέμε? Καταρχήν αναγνωρίζουμε στην προσπάθεια που κάνουν τα αστικά κόμματα να ερμηνεύσουν τις εκλογές της 21 Μάη από τη μία και από την άλλη να απευθυνθούν στις καινούργιες εκλογές της 25 Ιούνιου τα εξής ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία, μας ψηφίσατε και σας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε σταθερά μπροστά. Σταθερά μπροστά, με βάση του τι πολιτική έφαγε ο ελληνικός λαός, βίωσε ο ελληνικός λαός από τη Νέα Δημοκρατία, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, των πολεμικών κινδύνων και των περιπετειών της χώρας, του αντιδραστικού αντιγωνισμού με την Τουρκία, με την αστική τάξη της Τουρκίας κλπ. Κλπ. Δηλώνει λοιπόν στη βάση αυτής της πολιτικής που προηγήθηκε τα 4 χρόνια ότι θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Τρομοκρατή δηλαδή. Από την άλλη μεριά το ίδιο κάνουν σχεδόν και τα άλλα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι καλά κάνατε, καλά πάθατε, καλά θα πάθετε με βάση την ψήφο που δώσατε στις 21 Μάη. Αν έχετε μία ευκαιρία είναι να δυναμώσετε τα κόμματά μας για να μπορούν να κάνουν την όποια αντιπολίτευση στη Βουλή. Λέμε λοιπόν το εξής. Αυτό που θα ακολουθήσει μετά τις 25 είναι το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η αρενή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κομισιόν, η οποία λέει τα κεφάλαια μέσα. Το είπε απειλητικά για το λαό, ας πούμε, και προειδοποιητικά για τα κόμματα του συστήματος ο Παπαδόπουλος, ο γνωστός Παπαδόπουλος και ο Στουρνάρας πριν από τις εκλογές της 21 Μαΐου. Ναι. Το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, αμέσως μετά τις εκλογές της 21 του Μάη, ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων κλπ. 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 Που σημαίνει ότι αυτή η χώρα θα εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά στις κατευθύνσεις που χαράζουν οι Αμερικάνοι υπηρεσίες στην περιοχή και γενικότερα με βάση και τις εξελίξεις στην Ουκρανία από την αντιπαράθεση των υπηρεσιών της Δύσης με τη Ρωσία. Αυτά λοιπόν θα έχουμε, αυτό είναι το πρόγραμμα και των τριών κομμάτων και θα το υπηρετήσουν και τα τρία κόμματα είτε ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είτε ως αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς τι λέτε, λοιπόν, τοποθετιόμαστε απέναντι σε αυτήν την ιστορία και λέμε ποτέ οι εκλογές δεν έδωσαν την απάντηση για τα λαϊκά προβλήματα, για τα προβλήματα της τάξης του λαού της νεολαίας. Ποτέ. Ούτε παγκόσμια, ούτε και στην Ελλάδα. Τι έκαναν, απλώς κατέγραψαν συσχετισμούς που υπάρχουν στην κοινωνία την δοσμένη περίοδο. Αυτό που αφορά το λαό, αυτό που αφορά την εργατική τάξη και τους νεολαίους, είναι να δούνε αυτή την πραγματικότητα, να την αναγνωρίσουν έτσι και να χαράξουν κατευθύνσεις για το τι θα κάνουν αμέσως μετά τις εκλογές. Πώς δηλαδή θα οργανωθούν μέσα σε μία πορεία για να αντισταθούν σε αυτή την επίθεση, να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν ό,τι οι ίδιοι σαν τάξη, σαν στρώματα, σαν ομάδες, έτσι, αναγνωρίζουν σαν δικαιώματα δικά τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
Αυτό που φωνάζεται σαν σύνθημα, ότι στο δρόμο λαέ μπορείς να τους νικήσεις, είναι μια πραγματικότητα την οποία η ιστορία και στο παρελθόν, η παλιότερη αλλά και η πρόσφατη, έχει αποδεικνύει συνέχεια. Ότι δεν υπάρχουν ζητήματα που πέφτουν από τον ουρανό, ούτε ζητήματα που λύνονται από αυτούς που τα δημιουργούν. Και θέλουμε να πούμε ότι εμείς αυτή την περίοδο, να, κάνοντας αυτή την αναγνώριση, προσπαθούμε να συνοηθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τον κόσμο. Να συνοηθούμε πολιτικά. Στη βάση αυτών που είπα πριν. Mm-hmm. Γιατί όπως είπα, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τον κόσμο ψηφοφόρο μία φορά στα 4 χρόνια. Τον ενδιαφερόμαστε να συμμετέχει, να είναι ενεργό υποκείμενο, να είναι ο ίδιος υποκείμενο της ζωής του και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μας ενδιαφέρει να τον βλέπουμε σαν απεργό, σαν διαδηλωτή, σαν μέλος ενός σωματείου. Μας ενδιαφέρει να τον βλέπουμε να αγωνίζεται και να διεκδικεί. Μας ενδιαφέρει να ανοίγει κατευθύνσεις οι οποίες όχι μόνο θα του λύνουν τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά θα ανοίγει, θα ξεκαθαρίζει δρόμους για να μπορεί να θέτει πιο κρίσιμα ζητήματα σε μια κατεύθυνση ανεξαρτησίας. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις ευθύνες των ιμπεριαλιστών, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους που πνίγονται. Να ανοίξει λοιπόν κατευθύνσεις για ανεξαρτησία και για σοσιαλισμό. Γιατί εμείς, σαν κομμουνιστές, βλέπουμε ότι η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορεί παρά να μεριμνάει για τη δική της συγκρότηση, για τη δική του συγκρότηση. Δεν μπορεί να ανατίθενται τα προβλήματά του σε αυτούς που τα δημιουργούν. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ούτε πρόκειται να γίνει και αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλικάτη.